Πάμε να δούμε να καλημερίσουμε και την κυρία Σοφία Βαγενά, που είναι πρόεδρος Επιτροπής Δικαιωμάτων της ΠΟΑΣΥ, Παράλληλα Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Βαγενά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε καλημέρα. Πολύ για την ανταπόκριση. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Δώστε μας, κυρία Φραγκάκη, λίγο ένα περίγραμμα της υπόθεσης, με την έννοια ότι εχθές ελήφθη μία. Καταρχήν, είναι μία, συμφωνούμε όλοι, είναι μία αποτρόπια πράξη, ομολογημένη κιόλας, από έναν άνθρωπο με ευρεία δημοσιότητα, από το χώρο σας, έτσι, τον γνωρίζουμε όλοι. Και ελήφθη μία απόφαση από τη δικαιοσύνη. Και τη σύζυγό του γνωρίζουμε. Και τη σύζυγό του. Σωστό. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Σωστό, ότι, δηλαδή, είναι δύο δημόσια πρόσωπα που τους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Από όλο αυτό βγαίνουν κάποια μηνύματα στην κοινωνία. Να. Είμαστε εμείς οι πρώτοι που βγαίνουμε και καταδικάζουμε την έμφυλη βία. Όλοι οι δικηγόροι, πιστεύω, ξεκάθαρα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι και ο Άριος Πάγος, λόγω του ότι σε αυτή την υπόθεση είναι μπλεκόμενα δύο πολύ γνωστά πρόσωπα και δι συλλειτουργή της δικαιοσύνης, θεωρώ ότι ορθά η κυρία Κλάπα και η κυρία Αδελίνη, που είναι η ανώτατη δικαστική λειτουργή της χώρας μας, θεώρησαν ότι πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά οι δύο δικαστές. Εμένα, εντωμεταξύ, η ανακρίτρια και η εισαγγελέα. Εμένα μου δίνει τεράστια χαρά, γιατί, ξέρετε, πολλές φορές όταν πρέπει να κάνουμε κάποια αναφορά κατά κάποιου δικαστή για την κρίση του, σκεφτόμαστε πάντα ότι αυτό δεν θα ευδοκιμήσει, διότι είναι η ελεύθερη κρίση των δικαστών, μπορούν να αποφασίσουν ελεύθερα και από εκεί και ύστερα αυτές οι υποθέσεις μπαίνουν στο αρχείο. Εδώ, λοιπόν, έχουμε μια τεράστια ανατροπή αυτή τη στιγμή, που είναι σημαντική και για εμάς τους δικηγόρους. Είναι η πολλωστή φορά του τελευταίου μήνα που γίνεται αυτό. Είναι πολλωστή, αλλά είναι σημαντικότατη ότι έρχονται ουσιαστικά να ελέγξουν. Ναι, αλλά δεν λειτουργεί έτσι η δικαιοσύνη όμως. Αν λειτουργεί έτσι, να αποφασίζει κάτι το δικαστήριο και να έχει μετά Άριος Πάγος και να λέει, ξαναπάρτε το από την αρχή, να το ξαναδούμε. Τι ακριβώς αποφασίζετε, τι ακριβώς είναι αυτό που. Και οι δικαστές πρέπει να κρίνονται. Και ειδικά σε τέτοιες υποθέσεις όπου μιλάμε για κακουργήματα, σοβαρά κακουργήματα, όπου έχουν σχέση με μια γυναίκα η οποία ξυλοκοπήθηκε και ομολόγησε ο συνάδελφος την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη, αλλά εδώ βλέπουμε δύο σημαντικά ζητήματα σε αυτήν την απόφαση της ανακρίτριας και της εισαγγελέας. Το μεν πρώτο, υπήρχαν και άλλα τέτοια περιστατικά, άρα δεν ξέρουμε, ωραία, είπε ότι ο σφυγής δεν είναι ξεκάθαρα. Όμως εδώ πρέπει να δούμε αν θα μπορούσε να κάνει ουσιαστικά τα ίδια αδικήματα. Και γι' αυτό, επειδή υπήρξε αυτό το ιστορικό, έστω και αν ανακλήθηκε η παλαιότερη μήνυση. Και λέει και το θύμα, λέει ότι ήταν μεμονωμένο το περιστατικό. Πρώτη έτσι φορά λέει για το την θύμα. Ίδια. Έτσι λέει το θύμα. Όμως υπάρχει και άλλη πράξη και από ό,τι διάβασα, το θύμα είχε και panic button. Που και αυτό είναι ένα ζήτημα. Γιατί. Όχι, όχι, είχε. Δεν είχε panic button. Έτσι έχει καταθέσει. Έχει καταθέσει ότι είναι. Ζήτησε να τις βάλουν panic button. Ζήτησε να τις βάλουν, ναι. Στο σπίτι όμως υπήρχε το κουμπί πανικού που αφορούσε. Ο συναγερμός. Το συναγερμό. Γιατί έγινε μια παρερμηνία ευρύτερη, κυρία Φραγκάκη. Συγγνώμη τώρα. Ωραία. Αλλά, για να το ζήτημα λοιπόν είναι αν ήταν ύποπτος να τελέσει άλλη αξιόπινη πράξη από τη στιγμή που υπήρχε ήδη το ιστορικό. Και ένας πρόσθετος λόγος που δεν έχει ακουστεί και το συζητάγαμε χθες είναι το εξής. Εδώ πρέπει να τηρηθούν οι περιοριστικοί όροι. Ποιοι είναι οι περιοριστικοί όροι? Το πρώτο, ότι πρέπει να μετικήσει ο θήτης. Ναι. Αυτό θα γίνει ξεκάθαρα. Το δεύτερο όμως είναι ότι δεν πρέπει να πλησιάζει το θύμα. Πώς αυτό θα συμβεί, ερωτώ εγώ, όταν μιλάμε ότι είναι δύο άνθρωποι που εργάζονται στον ίδιο χώρο, είναι στο ίδιο δικηγορικό γραφείο, άρα είτε πρέπει το θύμα να φύγει από αυτό το δικηγορικό γραφείο ή το ίδιο ο θήτης να φύγει από το δικό του δικηγορικό γραφείο. Άντως, κυρία Φραγκάκη, άρα υπάρχουν ζητήματα στην κρίση. Είναι αυτό. Ανεφάρμοστο είναι. Ανεφάρμοστο αυτό. Είναι. Και δεν ξέρω πώς. Είναι ο ίδιος χρόνος εργασίας. Πώς αυτό έχει ξεπεραστεί. Αυτό θα ελεγχθεί λοιπόν. Πώς έχει ξεπεραστεί, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Προκαλεί τεράστια εντύπωση πάντως ότι η ανακρίτρια αποφάσισε να αφαιθεί ελεύθερος ο δικηγόρος συγκεκριμένος. Γι' αυτό και πάει απευθείας στον κόσμο. Έλα, μεγάλο δικηγόρος είναι, γι' αυτό τον αφήσανε. Ξεκάθαρα, αυτό λέει ο κόσμος. Είναι κακό αυτό. Δεν το συζητήσουμε. Ναι. Εννοείται αυτό λέει. Και δεν του έβαλε ούτε πρόστιμο, ούτε παρουσία, ούτε εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν είναι λογικό ο Άριος Πάγος, θεωρώ, και είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όλοι πρέπει να ελεγχόμαστε και οι δικαστές πρέπει να ελέγχονται. Θα πρέπει εδώ πέρα μέσα από αυτή την πειθαρχική έρευνα να προκύψει ξεκάθαρα και για τον κόσμο, για να ξέρει ο κόσμος πόσο σοβαρό είναι να κάνει αυτή την κακουργηματική
πράξη, ο κάθε άντρας που θα σκεφτεί να ξαναχτυπήσει τη γυναίκα του ή να τη χτυπήσει έστω και πρώτη φορά, πόσο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Και λέτε ότι έπρεπε να σταλεί ένα μήνυμα μεγαλύτερης αυστηρότητας. Όχι μήνυμα. Όχι μήνυμα. Αλλά να είναι μια σωστή απόφαση. Όταν εμείς, οι απλοί θνητοί, καθόμαστε και συζητάμε αυτά τα ζητήματα σήμερα, είναι πολύ, πολύ λογικό οι ανώτατοι δικαστές, οι οποίοι με μια πολύ γρήγορη ανασκόπηση ενός φακέλου, θα βρουν και άλλα ζητήματα τα οποία εμείς, αυτή τη στιγμή, μη γνωρίζοντας και τη δικογραφία, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να μείνει από αυτή την υπόθεση είναι η θέση του γιατρού. Πρέπει να μιλάμε και να ξαναμιλάμε για αυτόν τον γιατρό και για την αλλαγή ουσιαστικά που επήλθε για το ακαταδίωκτο των γιατρών, γιατί θα σας πω, επειδή εργάζομαι στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, είναι νομικός σύμβουλος στον Ιατρικό Σύλλογο, ναι. Μας έρχονται πάρα πολλές καταγγελίες κατά των γιατρών, οι οποίοι άσκησαν το καθήκον τους. Είτε για να καταγγείλουν όπως αυτός ο γιατρός, ότι εδώ πέρα μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία και να πείσουν το θύμα να καταγγείλει και να κάνει τη διαδικασία. Ναι, ναι. Και όταν υπάρχει κακοποίηση ανηλίκων. Ξέρετε πόσες καταγγελίες μας έρχονται κατά γιατρών που λένε «Μας βάλατε σε μια διαδικασία που δεν θα έπρεπε, ενώ δεν υπήρχε κακοποίηση». Ο γιατρός οφείλει. Ο γιατρός διαπίστωνε κακοποίηση του παιδιού ή του οποιοδήποτε γυναίκας, του άντρα, οποιοδήποτε θύματος. Το έκανε καταγγελία στην αστυνομία και δεχόταν μήνυση στη συνέχεια. Κατευθείαν μήνυση. Από αυτούς που κατήγγειλε. Ακριβώς. Ότι το κάνει, το διαπιστώνει λανθασμένα κτλ. Ψευδή καταμήνυση, ψευδή ιατρική βεβαίωση. Μιλάμε για πολλούς εκατοντάδες φακέλους. Είναι πολλοί φάκελοι. Εγώ θα σας πω από την εμπειρία μου, τουλάχιστον στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, βλέπουμε καταγγελίες κατά των γιατρών γιατί έπραξαν το καθήκον τους ουσιαστικά. Ναι. Γιατί κατήγγειλαν ένα τέτοιο περιστατικό. Τώρα όμως. Ναι, με τον νέο, το νέο νόμο δεν θα καλούνται οι γιατροί να τρέχουν στο ακροατήριο, να καταθέτουν σε πολλές περιπτώσεις, να είναι στο εδόλιο του κατηγορουμένου για ψευδή καταμήνυση ή για ψευδή ιατρική βεβαίως. Που είναι κάτι το πολύ όνομά σημαντικό. Τους πρέπει να είναι μόνο στα χέρια της δικαιοσύνης ή στην αστυνομία. Δεν χρειάζεται να βγαίνουν δημοσίως. Δηλαδή, επειδή πήγε να γίνει και αυτό με τον γιατρό του συγκεκριμένο. Δεν χρειάζεται να το βγάλουμε στη βορρά, επειδή ο άνθρωπος κατήγγειλε κάτι έκανε που έπρεπε να καταγγείλει. Έκανε το καθήκον βάσει του όρκου που έχει δώσει. Και να σας πω, θα μπορούσε να πει πού να μπλέκω τώρα δικηγόρη, τώρα ας μεγάλο δικηγόρος, πού να μπλέκει έτσι τώρα. Θα φοβόταν έτσι. Αν δεν υπήρχε το ακαταδίκτο. Αυτό λέμε, ναι. Τώρα όμως, έστω και αν δει έναν μεγάλο δικηγόρο, έναν μεγάλο δικαστή, έναν γνωστό τέλος πάντων. Επιχειρηματία, για να πει, ωρε φίλε, τώρα μπλέκω εγώ τώρα. Πλέον δεν φοβάται ο γιατρός και καταγγέλει άμεσα τη συγκεκριμένη πράξη. Να σας πω και κάτι άλλο. Είναι ένα μήνυμα προς αυτούς τους κακοποιητές ότι δεν θα την πάω στο νοσοκομείο και θα πιάσω τον γιατρό στον μπουρουμπούρου και δεν θα πάει ο γιατρός. Μα έτσι πρέπει. Είναι ξεκάθαρο μήνυμα. Πάμε και στην κυρία Βαγενά να μας δώσει ένα στίγμα της υπόθεσης όπως το βλέπετε κι εσείς και ως πρόεδρος Επιτροπής Δικαιωμάτων της ΠΟΑΣΥ από την δική σας σκοπιά όλα όσα έγιναν το τελευταίο διήμερο-τριήμερο. Λοιπόν, καταρχάς αυτό το οποίο θεωρώ, ιδίως στα θέματα ενδοοικογενειακής βίας, είναι ότι δεν μιλάμε ποτέ για μεμονωμένα γεγονότα. Συνήθως πρόκειται για ένα μοτίβο συμπεριφορών που ο δράστης χρησιμοποιεί το θύμα με στόχο να κυριαρχήσει πάνω του ή να το τιμωρήσει. Δηλαδή μπορεί αυτό να ήταν η κορύφωση, εννοείται έτσι. Ακριβώς. Συνήθως λοιπόν είναι η κορύφωση μιας έμφυλης βίας η οποία προϋπάρχει μέσα στο σπίτι. Πολλές φορές η βία, ξέρετε, μπορεί να εμφανιστεί είτε λεκτική, είτε ψυχολογική, είτε οικονομική βία. Γιατί οι γυναίκες δεν γνωρίζουν τι είναι βία, νομίζουν ότι η βία είναι μόνο η σωματική. Όμως η σωματική μπορεί να είναι η κορύφωση μιας χρόνιας συστηματικής ανοχής, κακοποίησης, όπως σας είπα, διαφόρων μορφών. Και αυτό είναι και το ενισχυτικό, αν θέλετε. Δηλαδή η ανοχή αυτή που δείχνουν οι γυναίκες και η πρόθεση μάλιστα των γυναικών να διακρύβουν την εγκληματική συμπεριφορά του κακοποιού, αυτό μπορεί να οδηγήσει τόσο σε φυσική ή σε κακοποίηση τόσο φυσική ή και στην ψυχική τους υγεία. Κυρία Βαγενά, επίσης, για να το καταλάβουμε λίγο στην καθημερινή πραγματικότητα, βία μπορεί να είναι ακόμα και, πώς να το πω, οι φωνές, οι προσβολές... Τα φραστικά επεισόδια. Τα φραστικά επεισόδια.
Δηλαδή αυτά που ξυπνάνε την τυπική διαφωνία ενός ζευγαριού, που μπορεί να έχει διαφωνίες και μπορεί να πούν και δύο κουβέντες, αλλά είναι απειλές. Είναι απειλές, εκβιασμοί, αποκλεισμοί. Καταλάβα, Θεία. Ναι. Μπορεί να είναι ακόμα και να του πει τέλος τα λεφτά. Τέλος τα λεφτά. Δεν έχεις πρόβλημα στα λεφτά. Θα σου πάρω τα παιδιά. Αν έχετε παρατηρήσει σε όλες τις γυναικοκτονίες, βλέπουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Μάλιστα, πολύ συγκεκριμένο θα έλεγα ότι είναι της Caroline, η οποία πριν φτάσουμε σε όλη αυτή την κακοποίηση την οποία δέχτηκε τελικά, την ακραία μορφή έμφυλης βίας, βλέπουμε ότι είχε δεχθεί για πολλά χρόνια οικονομική βία. Δηλαδή, είναι κάποια εγκλήματα, ιδίως στις γυναικοκτονίες, βλέπουμε κοινά χαρακτηριστικά. Εννοείται ότι όταν φοβάμαι για τη ζωή μου, και αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές ρωτάνε και πολλά παιδιά στα σχολεία, πολλά κορίτσια λένε, για παράδειγμα, με πήρε, με απομάκρυνε σε ένα μέρος, μου πήρε το κινητό και μ' άφησε να γυρίσω πίσω μόνη μου. Αυτό θεωρείται βία. Φυσικά και θεωρείται βία αυτό. Φυσικά και σημαίνει ότι πρέπει, και εφόσον μας δίνεται δημόσιο βήμα, θα πρέπει να αναφέρουμε ποια είναι. Τι σημαίνει κακοποίηση και ποια είναι τα σημάδια κακοποίησης. Και πρέπει να μπούμε μέσα στα σχολεία προκειμένου να ενημερώσουμε και τα κορίτσια αλλά και τα αγόρια για το τι τελικά σημαίνει βία. Γιατί βλέπουμε δυστυχώς ότι η βία δεν γνωρίζει ούτε κοινωνικό ούτε οικονομικό επίπεδο. Και πολλές φορές ξέρετε. Ούτε την ισχύ, αν μου επιτρέπετε, την ισχύ την επαγγελματική που μπορεί να έχει μια γυναίκα. Την αυτάρκειά της σε καμία περίπτωση. Ακριβώς. Πολλές φορές, ξέρετε, υπάρχει αντίληψη ότι μια γυναίκα δέχεται τη βία μόνο όταν βρίσκεται σε ανέχεια. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος και γενικά η αντίληψη είναι τελείως λάθος. Και σας το λέμε και με βάση τις δικογραφίες, οι οποίες φτάνουν στην ελληνική αστυνομία. Δηλαδή θα σε πετάξω από το σπίτι, θα σε αφήσω λεφτά. Ναι. Αυτά είναι καθημερινότητα. Ακριβώς. Όταν όμως υπάρχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, όταν η γυναίκα έχει την οικονομική δυνατότητα να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά, τότε ψάχνουμε στο ψυχολογικό υπόβαθρο. Δηλαδή, ποιοι είναι οι λόγοι οι οποίοι μπορούν να κρατήσουν μια γυναίκα σε ένα βίαιο περιβάλλον. Ναι. Να ρωτήσω, λοιπόν, από την πείρα σας, οι αποφάσεις δικαστικές που λένε δεν πλησιάζει το θύμα, φεύγει από το σπίτι, έχουμε κοινή δουλειά, εμπροκειμένου, δεν θέλατε και καλά να μου πείτε για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εφαρμόζονται συνήθως, μπορούν να εφαρμοστούν. Κοιτάξτε, οι περιοριστικοί όροι εφαρμόζονται. Το θέμα είναι κατά πόσο εφαρμόζονται τυπικά, κατά πόσο στην ουσία μπορούν να εφαρμοστούν. Όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Φραγκάκη, όταν ένα ζευγάρι βρίσκεται στην ίδια οικογενειακή εστία και πέραν από αυτού και σε χώρο εργασίας. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε και αυτή τη στιγμή με τον νόμο Φλωρίδη μπορούμε να το αξιοποιήσουμε είναι ο νόμος 5090 του 2024, το άρθρο 18, που μας λέει, μας δίνει τη δυνατότητα ώστε ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα του εγκλήματος, ανάλογα με το κίνδυνο υποτροπής ή όχι του δράστη, θα πρέπει να αξιοποιούμε και ο εισαγγελέας με τη ολογημένη διάταξή του να διατάξει ακόμα και την προσωρινή κράτησή του, εφόσον υπάρχουν οι λόγοι αυτοί, και να ορίσει και μία δικάσιμο άμεσα. Όλη αυτή η διαδικασία, η ταχεία ουσιαστικά επίσπευση της διαδικασίας, γίνεται σε περιπτώσεις όπως φοβόμαστε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να κλιμακωθεί η ένταση και η βία και να φτάσουμε και στη γυναικοκτονία. Άρα γρήγορες διαδικασίες. Γρήγορες διαδικασίες. Ναι. Αυτό που είναι το ζητούμενο τελικά. Λοιπόν, κυρία Βαγιανά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Κυρία Φραγκάκη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και το μόνο που θέλω να πω, ειδικά στις γυναίκες, να μην φοβούνται, να καταγγέλουν, έστω και αν είναι δύσκολο αρχικά, θέλει υπομονή αυτή η διαδικασία. Θα καταγγείλουν και είναι σίγουρο ότι στο τέλος θα βρουν το δίκαιο τους, γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί δικαστές που είναι πραγματικά δίπλα τους.